όπως είπαμε και πριν, ήρθαμε εδώ μπροστά από το Υπουργείο Εξωτερικών να επιδώσει μια αντιπροσωπεία το ψήφισμά μας να ανατείνει τη θέση μας να αποσυρθεί η συμφωνία για τις βάσεις. Ενώ είχαμε ειδοποιήσει από χτες, εδώ και 20 λεπτά ψάχνουμε, λέει, την πόρτα για να μπει μέσα η αντιπροσωπεία. Φαίνεται και είναι πασιφανές από την στάση τους τι ακριβώς εννοούνε όταν λένε οι λίγοι ταλαιπωρούν τους πολλούς. Περιμένουν εδώ η Επιτροπή Αγώνα, οι συναγωνιστές, οι συναγωνίστριες, να ανοίξει μια πόρτα. Και η ηγεσία εδώ προφανώς του Υπουργείου Εξωτερικών δείχνει πόσο υπολογίζει τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς, τον ίδιο τον λαό. Λοιπόν, τους λέμε το εξής. Το ψήφισμα το δώσαμε στις δυνάμεις καταστολής εκεί που περιφρούνουν όπως πάντα τις πόρτες των εργοστασίων, τις πόρτες των υπουργείων για να το παραδώσουν αυτοί. Αυτό που δεν θα παραδώσουμε εμείς σε καμία περίπτωση είναι τη θέλησή μας, την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να δώσουμε μάχη σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, να αφυπνίσουμε τον κόσμο, να σηκωθεί κλίμα πραγματικής αντίδρασης, αντίστασης απέναντι σε μια συμφωνία που στόχο έχει να δολοφονεί λαούς, να εμπλέκει τη χώρα μας ακόμα πιο πολύ στα βρώμικα σχέδιά τους. Δίνουμε λοιπόν αγωνιστικό ραντεβού εδώ στην Αθήνα την ημέρα, αν φέρνουν τη συμφωνία στη Βουλή, την ημέρα που θα τη φέρουν, αν τη φέρουν εδώ, να δηλώσουμε ξανά την αντίθεσή μας και να πούμε ότι δεν θα τελειώσει αυτό ούτε ακόμα και αν την ψηφίσουν. Θα προσπαθήσουμε, θα αγωνιστούμε, θα δώσουμε μάχη και στην πράξη αυτές οι συμφωνίες και να μην νομοποιηθούν στη συνείδηση του εργάτη, της εργάτριας, του ελληνικού λαού, αλλά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την ακυρώσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.